συνθήκες που υπάρχουν στη Δράμα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της Δράμας. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε στα Γρεβενά, είχαμε στην Πτολεμαϊδα, έχουμε μεταφορά ακτινολόγων στο νοσοκομείο των Γιάννητσών, έχουμε κλείσιμο στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή είτε υπολειτουργούν, είτε είναι έτοιμα να κλείσουν, είτε συνεχίζουν να λειτουργούν με τεράστιο φόρτο και με τεράστια πίεση των συναδέλφων για να προσφέρουν στους ασθενείς. Αυτές οι συνθήκες δεν είναι τωρινές. Το νοσοκομείο της Δράμας είναι, υπάρχουν τεράστιες ανάγκες όλο αυτό το διάστημα που καλύπτονταν είτε από άλλα νοσοκομεία, είτε από άλλες πόλεις, είτε από την υπερεργασία των συναδέλφων που κάποια στιγμή φτάνουν στα όρια τους και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο μπαράς παρετήσεων, ένα τεράστιο μπαράς συνταξιοδοτήσεων συναδέλφων που το προηγούμενο διάστημα κάλυπταν όπως τις ανάγκες, που τώρα φαίνεται και θα φανεί ακόμα πιο τραγικά το επόμενο διάστημα. Αυτές οι ανάγκες δεν είναι έκτακτες. Αυτές είναι ανάγκες οι οποίες είναι τακτικότατες, οι οποίες ήταν απόλυτα προβλέψιμες. Υπήρχε το άλοθη της έκτακτης ανάγκης στο πρώτο διάστημα του κορονοϊού, το οποίο το ξεκίνησαν για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Ακόμα και όταν έψαναν μια έκτακτη ανάγκη, γιατί από το πρώτο κύμα και μετά ξέρουμε τι περιμέναμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία έκτακτη ανάγκη. Τις ταξιοδοτήσεις τις ξέρουν, τις έχουν μπροστά τους. Δεν φροντίζουν να προκηρύξουν επαρκή αριθμό θέσεων, να πάει κόσμος να στελεχώσει τις κλινικές των νοσοκομείων και της περιφέρειας και το κέντρο. Είδατε τόσο καιρό στην πανδημία, δεν υπήρχαν τάχα αναισθησιολόγοι. Τώρα δεν υπάρχουν τάχα και παθολόγοι. Απλά τι κάνουμε. Κάνουν ουσιαστικά στο νέο γιατρό το εσύ να μην είναι ελκυστικό, να μην θέλει ο άλλος να κάνει τα χαρτιά του, γιατί σου λέει ότι εγώ τα κάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά δεν ξέρω πού θα είναι η μοίρα μου και τι θα περιοδεύω κάθε μέρα. Και από την άλλη βέβαια, είναι πάρα πολύ εύκολο και να έχει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, που από εδώ και στο εξής θα βγει, να πει ότι ξέρεις δεν φταίω εγώ, αλλά δεν υπάρχουν γιατροί. Και αυτό, θα σας φέρω ένα παράδειγμα από το ΑΧΕΠΑ. Κάθε καλοκαίρι ζητάνε από τους ακτινολόγους του ΑΧΕΠΑ να καλύψουν τον πολύγυρο, όπου ξέρετε τι σημαίνει πολύγυρος το καλοκαίρι για τη Χαλκιδική, και έχει χρηστές. Και όταν επίσης για αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, ξέρω ότι επειδή δεν μπορούσαν να καλύψουν όλοι οι ακτινολόγοι που μετακινούσαν για τα κέντρα υγείας και από παντού κόσμο, τελικά δίνανε ένα κοστολόγιο, βγάλανε, το οποίο το έδωσαν σε ιδιώτη, απλά για να κάνει τις γνωματεύσεις των ακτινογραφιών που ερχόταν στα ΤΕΠ. Καταλαβαίνετε, άρα αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση και είναι η ιδιωτικοποίηση με τέτοιο τρόπο που το περνάει και πάρα πολύ ωραία στον κόσμο και ίσως και στο ίδιο το προσωπικό μέσα που σου λέει ότι κοίτα να σου πω, εσύ ή θα δουλεύεις και θα είσαι περιοδεύον θείας ως αυτό που λένε οι συνάδελφοι ή θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί χωρίς να παίρνεις ρεπό γιατί δεν υπάρχει άλλο ή στο τέλος θα κοιτάξεις και θα πεις ότι ξέρεις εγώ θέλω τελικά και τη βοήθεια του καλού ιδιώτη. Λοιπόν, σε όλο αυτό απαντάμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους υγειονομικούς. Αυτό είναι πρόβλημα αλωνών, γιατί όλοι χρειαζόμαστε την υγεία, όλοι χρειαζόμαστε τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λοιπόν, γι' αυτό μιλάμε για ένα ισχυρό σύστημα αποκλειστικά δημόσιο, το οποίο θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μας. Γιατί είναι ντροπή όταν ο κύριος Πλεύρης πήγαινε και αγγενίαζε στο Διαβαλκανικό ότι υπάρχει ρομποτική, ξέρω εγώ, χειρουργική, ο παθολόγος από το ΑΧΕΠΑ ή εδώ πέρα ο εντατικολόγος να κόβει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.